Οι δημοφιλείς καρχαρίες και τα σαλάχια, αλλά και οι λιγότερο δημοφιλείς χήμερες, απαρτίζουν την κλάση οργανισμών που καλούμε χονδρυχθείες, δηλαδή τα ψάρια τα οποία έχουν χόνδρινο σκελετό, συχνά σβεστοποιημένο εκτενώς, αλλά τα οστά απουσιάζουν. Οι χονδρυχθείες υπολογίζεται ότι πρωτοεμφανίστηκαν περίπου 400 εκατομμύρια χρόνια πριν. Προκειμένου να επιβιώνουν μέχρι και σήμερα, θα πρέπει να έχουν αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης πάσης φύσεως θανατηφόρων συνθήκων. Ένας από αυτούς, ίσως από τους πλέον κοινότυπους, είναι η καταπολέμηση των παθογόνων οργανισμών μέσω της δράσης του ανοσοποιητικού συστήματος. Γενικά, το ανοσοποιητικό σύστημα απαρτίζεται από δύο επιμέρους συστήματα: το εγγενές ή έμφυτο, το οποίο επιφορτίζεται με την επίτευξη εγγενούς ανοσίας, δηλαδή άμεσης αντιμετώπισης ή παρεμπόδιση της εισόδου του παθογόνου, και το επίκτητο ή προσαρμοστικό, που οδηγεί στην απόκτηση ανοσοβιολογικής μνήμης ή αλλιώς επίκτητης ανοσίας, δηλαδή την ικανότητα ανταπόκρισης άμεσα και αποτελεσματικά σε παθογόνα τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν. Το πρώτο εντοπίζεται σε όλους τους πολυκύτταρους οργανισμούς και λειτουργεί μέσω φυσικών φραγμών, όπως το δέρμα, κυταρικών διεργασιών, όπως η φαγοκύτωση, ή χημικών συστατικών, όπως διαλυτές πρωτεΐνες. Οι χονδρυχθείες έχει αποδειχθεί ότι φέρουν επιπρόσθετα και την ικανότητα επίκτητης ανοσίας. Η φαγοκύτωση είναι η πιο διαδεδομένη σε όλους τους οργανισμούς μέθοδος καταπολέμησης των παθογόνων και ενεργοποιείται με την πρόσθεση του παθογόνου σε ένα μακροφάγο, μονοκύτταρο, ουδετερόφυλλο ή δενδρυτικό κύτταρο. Το παθογόνο εγκολπώνεται δημιουργώντας το φαγόσωμα, το οποίο ενώνεται με το λυσόσωμα και έτσι προκύπτει το φαγολυσόσωμα. Εκεί καταστρέφεται με ποικίλους τρόπους, όπως με την παραγωγή ενεργών ριζών οξυγόνου και μονοξιδίου του αζότου. Ας ξεκινήσουμε με την εγγενή ανοσία. Τα ψάρια περιβάλλονται συνεχώς από νερό και έτσι είναι πάντα εκτεθειμένα σε πιθανούς παθογόνους οργανισμούς και επιβλαβείς παράγοντες. Έτσι, μεγάλη βάση θα έπρεπε να είχε δοθεί στην ανάπτυξη φυσικών φραγμών, ώστε να εμποδιστεί η είσοδός τους στους χονδρυχθείες. Συγκεκριμένα, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνουν τα πλακοειδή λέπια, μικρά, κονικά, οδοντοτά λέπια, χαρακτηριστικά των χονδρυχθείων, η εκρηνόμενη βλένη από το δέρμα τους, η οποία παγιδεύει τους οργανισμούς αλλά και τους αντιμετωπίζει χημικά, καθώς και τα βράνχια και ο γαστρεντερικός σωλήνας που συμμετέχουν και στους δύο τύπους ανοσίας. Στο γαστεντερικό σωλήνα των χονδρυχθείων εντοπίζεται εντερικός λεμφικός ιστός, ο οποίος σε αντίθεση με τα θηλαστικά είναι ένα διάχυτο δίκτυο μυελικών και λεμφικών κυττάρων. Αν το παθογόνο ξεπεράσει όλους τους φυσικούς φραγμούς, θα αντιμετωπιστεί από τους άλλους δύο προαναφερθέντες μηχανισμούς. Από άποψη κυτταρικών στοιχείων, στα ψάρια συναντώνται 6 τύποι αμυντικών κυττάρων: τα μονοκύτταρα μακροφάγα, τα κοκκιοκύτταρα όπως οι οσινόφυλλα κύτταρα και τα ουδετερόφυλλα, τα δενδρυτικά κύτταρα και τα natural killer cells, ένας τύπος κυτεροτοξικών λεμφοκυττάρων. Στους χονδρυχθείες, τα λευκοκύτταρα παράγονται στο επιγονιδιαίο όργανο, το όργανο Leydig, τον θύμο αδένα και τον σπλήνα. Τα μονοκύτταρα μακροφάγα και τα ουδετερόφυλλα είναι τα πρώτα που καταφτάνουν και αποκρίνονται στην αρχική μόλυνση. Τα μακροφάγα συγκεκριμένα διαδραματίζουν ρόλο τόσο στην εγγενή όσο και στην επίκτητη ανοσία και είναι κομβικά σε καταστάσεις φλεγμονής ή μόλυνσης από παθογόνα και για την ομοιόσταση του οργανισμού. Αν και όχι εκτενώς μελετημένα στους χονδρυχθείες, γνωρίζουμε ότι στον καρχαρία τροφό εμφανίζουν αυθόρμητη κυτεροτοξικότητα που αποτελεί μία μη φαγοκυταρική μέθοδο θανάτου. Τα μακροφάγα, όπως ουσιαστικά όλα τα νοσοποιητικά κύτταρα, μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός ειδικού τύπου κυστιδίων, τα οποία περιέχουν mRNA, microRNAs και πρωτεΐνες. Τα ουδετερόφυλλα επιτυγχάνουν ισχυρή αντιμικροβιακή δράση μέσω ενδοκυταρικών και εξωκυταρικών μηχανισμών, όπως η απελευθέρωση κυστιδίων με κύτταρο τοξικά και αντιμικροβιακά ένζημα, η έκκληση ουδετερόφυλλων εξωκυταρικών παγίδων, φαγοκύτωση και παραγωγή ενεργών ριζών οξυγόνου και μονοξιδίου του αζότου. Τα κοκκιοκύτταρα κατηγοριοποιούνται σε 3 τύπους με βάση το σχήμα, το μέγεθος και τις χρωστικές τους ιδιότητες και δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι οι χονδρυχθείες φέρουν και τους 3 τύπους. Τέλος, οι χημικές αποκρίσεις. Πραγματοποιούνται από μακρομόρια παραγόμενα στα κύτταρα που απελευθερώνονται στο εξωκυτάριο υγρό μετά από μία μόλυνση. Οι πιο μελετημένοι χημικοί παράγοντες του ανοσοποιητικού συστήματος στα ψάρια είναι το συμπληρωματικό σύστημα, η λυσοζύμη, αντιμικροβιακά πεπτίδια και οι πρωτεΐνες οξείας φάσης. Το
Το συμπληρωματικό σύστημα είναι ένας καταράκτης πρωτεϊνών του ορού του αίματος, ο οποίος υποβοηθά αμυντικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων της οψονοποίησης και φαγοκύτωσης, αλλά και της προώθησης φλεγμονικής αντίδρασης. Η λυσοζύμη είναι ένα λυτικό ένζυμο που επιτυγχάνει την λύση των βακτηρίων με την πρόσδεσή τους στην πέπτιδο γλυκάνη των τυχωμάτων τους. Επίσης, εμπλέκεται στην οψονοποίηση, φαγοκύτωση και ενεργοποίηση του συμπληρωματικού συστήματος. Τα αντιμικροβιακά πεπτίδια, AMPs, είναι συνήθως ολιγοπεπτίδια θετικά φορτισμένων αμινοξέων με σημαντικό ρόλο στην εγγενή ανοσία απέναντι σε ποικίλα παθογόνα μέσω διαταραχής ή δημιουργίας σπόρων στη μεμβράνη τους. Δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς στους χονδρυχθείες. Οι πρωτεΐνες οξείας φάσης εκκρίνονται από τα υπατοκύτταρα ύστερα από την ύπαρξη κυτοκινών στο αίμα, οι οποίες με τη σειρά τους εκκρίνονται από τα κύτταρα του ανασωπητικού συστήματος ύστερα από τραυματισμούς των ιστών, μόλυνση και φλεγμονή. Κατηγοριοποιούνται με βάση το πόσο μεγάλες αυξομοιώσεις εντοπίζονται στις συγκεντρώσεις τους, αλλά και με βάση το αν μειώνονται ή αυξάνονται. Εμπλέκονται σε μια ποικιλία αμυντικών δράσεων και περιέχουν αιμοπικτικούς παράγοντες όπως το ενοδογόνο, μεταφορικές πρωτεΐνες όπως η φεριτίνη και συμπληρωματικούς παράγοντες όπως η CRP και η SAR. Οι δύο τελευταίες έχουν εντοπιστεί σε πολλούς διαφορετικούς χονδρυχθείες. Όπως και η εγγενής ανοσία, έτσι και η επίκτητη ανοσία έγκυται τόσο σε χημικούς όσο και σε κυταρικούς παράγοντες. Τα β' κύτταρα, τα οποία στους χονδρυχθείες παράγονται στο όργανο Leydig και στο επιγονιδιαίο όργανο, αποτελούν στοιχεία κλειδιά για τους χημικούς, ενώ τα τ' για τους κυταρικούς. Συγκεκριμένα, τα β' παράγουν υψηλή συγγένεια με το αντιγόνο ανοσοσφαιρίνες και δρούν ως αντίγονο παρουσιαστικά κύτταρα, ώστε να ενεργοποιήσουν τα τ' κύτταρα μέσω της αλληλεπίδρασης των τελευταίων με το εκτεθειμένο στην επιφάνεια των β' κυττάρων αντιγόνων. Τα ταφ κύτταρα μπορούν να δράσουν ως βοηθητικά, ρυθμιστικά ή κυτοτοξικά ταφ κύτταρα, τα οποία και επάγουν απόπτωση. Προκειμένου τα ταφ κύτταρα να ενεργοποιηθούν όμως, θα πρέπει τα θράψματα του αντιγόνου να είναι προσδεδεμένα στους MHC1 και MHC2 υποδοχής. Στους χονδρυχθείες, όπως και σε άλλες ομάδες οργανισμών, τα γονίδια για αυτούς εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία, επιτρέποντας διαφορετικά ρεπερτόρια πεπτιδίων. Παρόλες αυτές τις γνώσεις μας, το πεδίο της ανοσοβιολογίας χονδρυχθείων κρύβει ακόμα πολλά μυστήρια, τα οποία οι μελλοντικοί βιολόγοι καλούνται να απαντήσουν. Στην περιγραφή θα βρείτε βιβλιογραφικές αναφορές, από τις οποίες αντλήσαμε την πληροφορία για αυτό το βίντεο. Θα χαρούμε πολύ να υποστηρίξετε την προσπάθειά μας. Η θεματολογία αυτού του βίντεο προέκυψε ύστερα από δική σας ζήτηση. Αν έχετε κάποιο βιολογικό ζήτημα που θα θέλατε να αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο, αφήστε το σε ένα σχόλιο και η ομάδα μας θα αναλάβει δράση. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι και όλες καλά.